Νόμιζα κι εγώ πως... Θα γίνουν αλήθεια τα όνειρά σου. Θα τραγουδάς μπροστά σε χιλιάδες κόσμο και εγώ θα σε καμαρώνω. Θα θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος. Μην το λες αυτό. Έτσι είναι. Η φωνή μου χάλασε. Τα ρευματικά μου σακάτεψαν τα δάχτυλα. Ναι, αλλά η καρδιά σου δεν λύγησε όμως. Ναι, δεν λύγησε. Μόνο μια φορά. Ναι, ξέρω. Όταν αναγκάστηκες να πουλήσεις τον μπουζούκι σου. Δεν ήταν ένα απλό όργανο αυτό. Ήταν ένα κομμάτι από μένα. Χαρές, πίκρες, αγάπες, μαζί τα ζήσαμε. Μια ολόκληρη ζωή. Όταν το έδωσα για πούλημα, για πρώτη φορά η καρδιά μου λύγησε και έκλαψα. Τουλάχιστον εσύ γνώρισες και όμορφες μέρες στη ζωή σου. Και έχεις πολλά να θυμάσαι. Ενώ εγώ... Εσύ έχεις τα νιάτα σου και την όμορφη φωνή σου. Θα γνωρίσεις τόσα πολλά στη ζωή σου, όσα δεν είδα εγώ ποτέ στο όνειρό μου. Εμένα το όνειρό μου το ξέρεις, Μπαρμπαθοδωρή. Ήθελα να σπουδάσω και να ξαναγυρίσω εδώ στην Κύπρο, να δουλέψω εδώ. Αλλά βλέπεις δεν τα κατάφερα. Και τώρα το μόνο που μου είχε απομείνει είναι το τραγούδι. Δεν μου λες, με τη Μαρίνα τι έγινε, της μίλησες επιτέλους? Όχι, βλέπεις μεγαλώσαμε μαζί και δεν ξέρω πώς θα το πάρει. Τι πώς θα το πάρει, θα της πεις πως την αγαπάς και θα το πάρει λογικά. Δεν μου λες πότε έχεις πάλι ταξίδι. Αύριο το πρωί έρχεται ένα γκρουπ Ελληνοαμερικανών. Και πού θα τους πας? Πού άλλους, στις αρχαιότητες. Ωραία. Πάμε τώρα να πιούμε ένα ποτηράκι μέσα, γιατί έχω και ένα καλό μεζέ. Άντε πάμε. Τι ωραίο που είναι, μαντάμ. Ωραίο πράγμα. Η τελευταία λέξη της μόδας. Δεν θέλω μόδα, Χριστιανέ μου. Γιατί η μάνα μου είναι 70 χρονών γυναίκα. 70 χρονών γυναίκα. Ό,τι πρέπει για την ηλικία της. Ωραίο πραγματάκι. Τώρα δεν μου είπατε ότι είναι μοντέρνο. Ακριβώς. Η μόδα επαναλαμβάνεται. Όπως λέμε, καυτά σόρτς. Φοράτε σόρτς? Όχι. Ούτε κι εγώ. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, κοιτάτε τι ωραίο που είναι με τα μπαλαδάκια του. Εάν το φορέσει αυτό η μαμά σας, θα είναι σαν μπομπονιέρα. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Φεύγω. Φεύγετε. Φεύγει. Μαντάμ. Μαντάμ. Ορίστε, τι θέλετε. Για πού το βάλατε, μαντάμ? Είπα, φεύγω.
Αποκλείεται, δεν έχετε να πάτε πουθενά αν δεν πάρετε κάτι. Το μαγαζί είναι γεμάτο εμπορεύματα. Ορίστε, παντελόνια, σακάκια, πουκάμισα, καμπαρντίνες, μπλούζες με κάτι κεντήματα, αριστουργήματα. Τα κεντά η ίδια αδελφή μου. Η καλύτερη κεντίστρα της Κύπρου. Σταύρο Βελονιά είναι. Που θες να ξέρω, κυρά μου, καλή είσαι κι εσύ. Θέλετε να σας δηλήξω καμιά δεκαριά μπλουζίτσες? Όχι, δεν θέλω. Κάνουν για φθινόπωρο, για άνοιξη, για καλοκαίρι, για χειμώνα. Ορίστε και η αδελφούλα μου η κεντίστρα. Καλά σου. Μαντάμ, να σας στήσω την αδελφή μου την κεντίστρα. Κεντίστρα, εγώ τρελός είσαι. Σόπα, δεν ξέρεις, εσύ μιλάμε εμπορικά σου. Χάρηκα πολύ. Λοιπόν, μαντάμ, το μαγαζί μου στη διάθεσή σας. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Δώστε μου ένα χαρτί καρφίτσες. Μάλιστα, ένα χαρτί Είπατε. Καρφίτσες. Καρφίτσες, ναι. Δεν πουλάμε. Φύγετε. Πάτε, γεια σας. Γεια σας. Στο καλό. Στο καλό. Ορίστε, πελάτης. Πελάτησα είναι, ό,τι θέλει αγοράζει. Αν δεν αγοράσει και τίποτα, τέλος πάντων, θα αφήσουμε αυτά. Για να σε δω εσένα. Ρε Μαρίνα, λιγάκι κουρασμένη σε βλέπω. Τι γίνεται? Σε έχει φάει πια αυτή η ρεψεψιόν του ξενοδοχείου. Ρεψεψιόν, Μανουλάκη. Δεν πειράζει, θα το μάθω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα πάρεις καμιά διούλα? Να πας κανένα ταξιδάκι? Να κάνεις κανένα μπανάκι? Να φρεσκαριστείς λιγάκι? Όχι, Μανουλάκη μου, έχουμε ανάγκες. Δεν θα πάρω άλλο. Όχι, θα πάρεις, διατάζω εγώ. Καλά, θα δούμε. Α. Εσύ κοίταξε να παντρευτείς όμως, ε? Εγώ να παντρευτώ? Τι λες, παιδί μου, άσε να μεγαλώσω λιγάκι. Και πρώτα απ' όλα εγώ έχω την αδερφούλα μου. Μαρίνα μου. Γεια σας. Γεια σας, Αλέξη. Βρε, καλά στον Αλέξη. Τι θα πάρεις καρφίτσες. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Τα νέα σας? Α, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Γιατί? Γιατί, να, η Μαρίνα δεν θέλει να πάει, να πάρει την άδεια της, να πάει εξοχή. Εγώ επιμένω και καταλαβαίνεις τώρα. Γίναμε μαλλιά κουβάρια. Γελάς, ε. Γελάς, ε. Δεν μου λες, Αλέξη. Θα πάρεις καρφίτσες. Εγώ. Τι να τις κάνω, βρε Μανώλη, τις καρφίτσες? Δεν θέλεις? Δεν θέλω. Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Α, να και ο Χρήστας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, Χρήστο. Μανολάκη, ετοίμασες τα ποκάμισα που σου παρήγγειλα? Βεβαίως, έτοιμα είναι. Θα τα πάρεις τώρα, να σας τα αντιλήξω. Όχι, δεν θα περάσω από το σπίτι. Ετοίμασε τα. Θα τα πάρω αργότερα. Έτσι πέρασα. Να σας δω. Όπου ξεχάστηκα. Τι συμβαίνει? Περιμένω ένα τηλεφώνημα από το Λονδίνο. Γεια σας. Θα σας δω το βράδυ οπωσδήποτε. 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 Του! Ξέχασα να το ρωτήσω αν θέλει καρφίτσες. Γελάτε εσείς. Ο Χρήστος την έχει μια χαρά. Έχει πλούσια θεία στο Λονδίνο, διαχειρίζεται την περιουσία της, είναι πλούσιος κι αυτός. Και εγώ τραβιάμαι εδώ με τις ζακέτες, τις καρφίτσες, εσύ με τον μπουζούκι του Μπαρμπαθοδωρή και με τους τουρτουρίστες, η αδελφή μου από εδώ με το ιωτέλ και τη ρεψεψιόν. Άρχισες πάλι την κρίνια, εγώ φεύγω. Φεύγω κι εγώ, Μανώλη. Yeah. Στο καλό. Καλά. Να φύγετε. Στο καλό. Στο καλό. Κι έτσι θα μείνω μόνος μου, παρέα με τον πόνο μου. Κι έτσι θα μείνω. Ορίστε. Πώς είπατε? Φαίνεσαι κουρασμένος. Ναι, το τελευταίο καιρό έχω πολλή δουλειά. Να προσέχεις. Δεν το καταλαβαίνει κανείς πότε κουράζεται. Μήπως και εσύ δεν κουράζεσαι? Πόσες φορές δεν έχεις αναγκαστεί να ξενυχτήσεις για τη δουλειά σου? Τι να κάνω που πρέπει. Είδες λοιπόν. Εσύ όμως έχεις πιο ευχάριστη δουλειά. Τι θες να πεις? Ταξιδεύεις διαρκώς από πόλη σε πόλη. Γνωρίζεις κόσμο. Ωραίες γυναίκες. Γιατί γελάς? Δεν είναι αλήθεια? Τα παραλές. Όχι δα. Είσαι νέος, ωραίος. Κάθε γυναίκα θα γινόταν ευτυχισμένη μαζί σου. Εγώ μόνο μια γυναίκα αγαπώ. Και ποια είναι αυτή η γυναίκα? Είναι... Θα σου πω άλλη φορά. Τι λες, πάμε? Πάμε. Μαρίνα! Έλα, ούτε γεια σου, λες. Με συγχωρείς, κάτι σκεφτόμουν και... Έλα να τα πούμε λιγάκι. Όχι, βιάζομαι, έχω δουλειά. Α, στα τώρα αυτά, έλα. Έλα, καλή. Στεναχωρημένη σε βλέπω. Μπα, ιδέες σου. Εμένα μου λες. Φαίνεσαι από μακριά. Γι' αυτό να είναι, τίποτα δεν βγαίνει, δεν βαριέσαι. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Για τον Αλέξη πρόκειται. Καλά, βρε παιδί μου, αυτόν αγαπάς. Γιατί δεν του μιλάς να εξηγηθείτε τέλος πάντων? Το νομίζεις εύκολα. Αχ, ήμουν εγώ στη θέση σου, ναι. Αυτός πια θα τις αγαπάει εκείνος. Δεν ξέρω. Μεγαλώσαμε μαζί. Με βλέπει σαν αδελφή του. Είναι πολύ δύσκολο. Φοβάμαι να του δείξω τι αισθάνομαι. Αλλά και αυτό να μην ήταν. Ο Αλέξης έχει άλλα όνειρα. Καλά,
Δεν θα μπορούσατε να φτιάξετε μαζί αυτά τα όνειρα? Θα ήμουν εμπόδιο στον δρόμο του. Τι έχω να του προσφέρω εγώ? Την αγάπη σου. Την αγάπη μου. Φτάνει μόνο η αγάπη μου. Τι ονομάζεται Πέλα Παΐς? Την περιοχή αυτή την είχε χαρίσει ο βασιλιάς της Κύπρου, ο Ούγκος ο πρώτος, στους Λατίνους μοναχούς του Αγίου Αυγουστίνου. Η αρχική ονομασία του ήταν Λα Παΐς και με την πάροδο του χρόνου έγινε Πέλα Παΐς. Βλέπω όμως ότι μιλάτε ελληνικά. Ναι, οι γονείς μου είναι Ελληνοαμερικανοί. Θέλετε να με ξεναγήσετε? Ευχαρίστως. Λάτε. Πεις κάτι για το κάστρο της Κυρίνιας? Το 1191, όταν ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος ήρθε στην Κύπρο, ο Ισάκιος Κομνηνός έκρυψε τα πλούτη του και την οικογένειά του μέσα σε αυτό το κάστρο. Πόσο τα πουλάτε, κύριε? 40 λίρες.
Πολλά είναι, δεν γίνεται λιγότερο. Δεν γίνεται. Ξέρεις ιστορία για αυτό το μπουζούκι, αγαπητέ μου. Ναι, ξέρω, γι' αυτό θέλω να το αγοράσω. Δεν μου λέτε, γίνεται να σας δώσω μερικά χρήματα τώρα και τα υπόλοιπα αργότερα. Όχι, όλα και στο χέρι. Μήπως να το κρατήσετε μερικές μέρες μέχρι να μπορέσω να το πάρω. Αγαπητέ μου, εδώ πέρα είναι κατάστημα. Δεν είναι μουσείο. Άμα βρεθεί πελάτη, θα το πουλήσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Παρακαλώ. Για κοίτα πως αργεί ο ήλιος να ανεβεί. Κι είναι χειμώνια, κι είναι παγόνια και κρυώνουνε δολιά μας καρδιά, από το βοριά δεν γλιτώνουνε. Ρε καημέ, σταμάτα το τραγούδι σου, ρε χαρά, πώς μας το λουλούδι σου, πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας, πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Κοίτα η πληγή, για κοίτα η πληγή, για κοίτα η πληγή, μεγάλη σαν τη γη. Κι είναι ερημιά, κι είναι σκοτεινιά και φοβόμαστε, κολλιά μας καρδιά, απ' τη συμφορά δεν σωζόμαστε. Σταμάτα το τραγούδι σου, ρε χαρά, δώσ' μας το λουλούδι σου, πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας, πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Μπράβο, Αλέξη. Και γρήγορα να σε χειροκροτήσουμε σε μια αιθουσάρα σαν γήπεδο. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ποιος το έγραψε αυτό το τραγούδι? Εγώ. Μπράβο, Αλέξη. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Πρέπει να αγαπάει κανείς πολύ για να γράψει τέτοιο τραγούδι. Μπορεί. Τι θα πει μπορεί, παιδί μου? Ξεκαθάρισε τα πράγματα. Αγαπάς ή δεν αγαπάς. Καθαρά πράγματα. Είπε μπορεί. Και αφού είπε μπορεί, πάει, τελείωσε. Εσύ τι θέλεις? Εγώ θέλω να πιούμε. Στην υγειά της αγάπης του Αλέξη. Γεια μας. Στην υγειά της αγάπης του Αλέξη. Δεν μου λες, δεν θα πας για ύπνο? Όχι, θέλω να διαβάσω λίγο. Τότε καληνύχτα. Καληνύχτα. Είπα, καληνύχτα. Εσύ κάτι έχεις, λέγε. Ναι, αλλά δεν θα βάλεις τις φωνές. Όχι, σε πω. Δεν έχεις προσέξει ότι ο Χρήστος ενδιαφέρεται για σένα? Όχι. Έλατε τώρα, το πράγμα είναι ολοφάνερο. Εγώ λέω να του μιλήσω. Τι να του πεις? Θα του πω, θα του πω, θα του πω. Μπορεί, τι λένε σε τέτοιες περιπτώσεις? Να σου πω εγώ τι λένε. Ναι. Έχω μια αδελφή που θέλω να την ξεφορτωθώ. Ναι. Και σε παρακαλώ να την παντρευτείς. Ναι. Αυτό δεν λένε? Ναι. Όχι, όχι. Είδες λοιπόν που σου είπα να μην μαλώνουμε. Μανολάκη, ο γάμος είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Μα αυτό λέω κι εγώ. Ο Χρήστος μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένη. Δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς αγάπη. Δεν υπάρχει ευτυχία. Μα ο Χρήστος αγαπάει, Μαρίνα. Μπορεί, αλλά θα πρέπει να τον αγαπάω κι εγώ. Δεν θα πρέπει? Θα πρέπει. Λοιπόν, μαζί σου δεν μπορεί να βρει κανείς άκρη. Καληνύχτα. Και αυτή τη φορά οριστικά. Καλημέρα, Μαρίνα. Ω, γεια σου, Χρήστο. Πώς από εδώ? Θέλω να σου μιλήσω. Είναι τίποτα σοβαρό? Ναι. Τότε πάμε κάπου να είμαστε μόνοι. Θα λείψω δύο λεπτά, Thank you.
πολύ σοβαρός. Τι θέλεις να μου πεις? Ήθελα να σου πω κάτι πολύ απλό. Τι είσαι για μένα? Αυτό. Αυτό το ξέρω. Το ξέρεις? Όχι, είμαστε φίλοι. Πολύ καλοί φίλοι. Αυτό δεν είναι? Ναι, αλλά για μένα είσαι και κάτι άλλο, Μαρίνα. Είσαι φίλος του Μανώλη. Και δεν θα έπρεπε να σκέφτεσαι ότι... Όχι, όχι. Δεν είναι κάτι που θα ντρεπόμουν να σου το πω. Τα αισθήματά μου για σένα είναι καθαρά και τίμια. Ήθελα μόνο να ξέρω τι σκέφτεσαι εσύ, Μαρίνα. Θέλω να μείνουμε φίλοι. Μαρίνα, πες μου την αλήθεια. Υπάρχει στη ζωή σου κανένας άλλος? Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει. Δεν το σκέφτηκα ακόμα. Τότε σκέψου το τώρα. Ίσως η ευτυχία να είναι πολύ κοντά. Και για τους δυο μας. Γεια σου, Μαρίνα. Γεια σου. Καλημέρα. Γεια σου, Μανολάκη. Γεια σου, Αλέξη. Θα πάρεις τίποτα? Όχι. Αλέξη, μας μιλάς? Γεια σου, Χρήστο. Με συγχωρείς, δεν σε πρόσεξα. Είμαι λίγο αφηρημένος. Τι γίνεται η αποταμίευση για τον μπουζούκι του Παρπαθοδωρή? Πού το ξέρεις? Όλα μαθαίνονται. Πιστεύω αυτές τις μέρες να μπορέσω να το αγοράσω. Κοίτα φασαρία για ένα μπουζούκι. Α, Μανώλη, μη μιλάς έτσι. Παρπαθοδωρής ξέρεις τι λέει γι' αυτό. Ότι είναι ολόκληρη η ζωή του. Και εγώ θέλω να του χαρίσω λίγη ζωή. Λοιπόν, γεια σας. Γεια. Πού πας, θα πάρεις τίποτα? Όχι. Περαστικός ήμουν και είπα να σας δω λίγο. Το βράδυ στην ταβέρνα, Κοίταξε, αν τελειώσω γρήγορα τη δουλειά θα έρθω. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, γεια χαρά σας. Γεια σου. Κοίτα, μαζεύει λεφτά για τον μπουζούκι του γέρου. Μ' αγαπάει πολύ, φαίνεται. Αυτό είναι. Αφού και η Μαρίνα θέλει να τον βοηθήσουμε. Άλλη καρδιά αυτή. Θα ήταν, λέει, μεγαλύτερη της χαρά. Αφού βλέπεις τον αγαπάμε σαν αδελφό μας τον Αλέξη. Θα το θέλε πολύ η Μαρίνα, είπες. Αν το θέλε, λέει. Μπουζούκι, τι έγινε? Τι ήθελες να γίνει? Πουλήθηκε. Πουλήθηκε? Βεβαίως. Μα καλά, σας είχα παρακαλέσει να το κρατήσετε μερικές μέρες. Σου εξήγησα, αγαπητέ μου, ότι εδώ είναι κατάστημα, δεν είναι μουσείο. Κατάλαβες? Μήπως ξέρετε ποιος το έχει πάρει? Ούτε να ξέρω. Άσε, θα έχω το νου μου πως βρεθεί κανένα άλλο. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο, κύριε. Ευχαριστώ. Αλέξη, τι θα γίνει? Έστα κάθεσαι αμίλητος. Έκανα τα πάντα για να μπορέσω να δώσει λίγη χαρά στον Παρπαθοδωρή. Τώρα πάει πια. Δεν πειράζει. Μπορεί να το ξαναβρεις. Μπα, δεν βαριέσαι. Πού ξέρεις τι γίνεται? Δεν έχετε διάθεση για καλαμπούρια. Μα δεν μπορούμε να σε βλέπουμε έτσι. Ναι, έχετε δίκιο, το ξέρω. Σας καλάω τη διάθεση. Αλλά δεν μπορώ. Έτσι που κάνεις είναι χειρότερο. Έλα τώρα, ξέχασε το. Πες ένα τραγούδι όπως πάντα να ανοίξει η καρδιά σου. Καλά σου λέει. Ένα τραγούδι να ανοίξει η καρδιά. Απόψε δεν μπορώ. Και αν σε παρακαλέσω. Αφήστε με, παιδιά. Δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω για τίποτα στον κόσμο. Ούτε γι' αυτό. Επιμένεις ακόμα? Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι το μπουζούκι του Παρπαθοδωρή. Πώς έγινε αυτό? Έγινε. Σημασία έχει πως είναι δικό σου. Έλα, χαμογέλασε και τραγούδησε όπως πάντα. Ο φίλος που μας ήρθε χθες, απόψε πια δεν θα έρθει. Απόψε πια δεν θα έρθει. Έγινε κύμα και σβήσε. Φωνή βαθιά και χάθη. Έγινε κύμα και σβήσε.
κρεβάτια και χαρτί. Ο φίλος που μας ήρθε χτες, απόψε πια δεν θα έρθει. Απόψε πια δεν θα έρθει. Έγινε κύμα και σβήσε φωνή βάθια και χάθη. Έγινε κύμα και σβήσε φωνή βάθια και χάθη. Στρώστε το δείπνο με κράση, κανένας μη θυμίσει, κανένας μη θρυνήσει. Ίσως πέρασε μια στιγμή και μας καλησπερίσει. Ίσως πέρασε μια στιγμή καλησπέρισι. Ο φίλος που μας ήρθε χτες, απόψε πια δεν θα έρθει. Απόψε πια δεν θα έρθει. Έγινε κύμα και σβήσε φωνή βάθια και χάθη. Και τώρα για πείτε μου, πώς βρέθηκε εδώ το μπουζούκι. Ε, είπαμε, βρέθηκε, μπα. Ώστε εσείς το αγοράσατε λοιπόν, ε. Γιατί το κάνατε αυτό. Ε, σαν φίλης, σου κάναμε ένα δωράκι, αυτό είναι. Μπα, σε καλό σου. Όχι, παιδιά, δεν θέλω δώρο. Θα σας δώσω τα χρήματα. Ε, τότε δεν θα έχεις πια φίλους. Το δέχεις αυτό. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ. Ήταν η ιδέα της Μαρίνας. Αυτό έγινε βέβαια για σένα που είσαι φίλος μας, αλλά και για το χαρτίρι της Μαρίνας. Ησυχία λοιπόν, πάντα με αγάπη και καλή καρδιά. Τα ποτήρια σας. Ας, γεια μας. Αγάπη σε Ρωμιά, Ρωμιά και Θεσσαλονίκια. Χρυσταρά! Έλα ρε Χρυσταρά. Και Θεσσαλονίκια, Ρωμιά σ' αγάπη. Μαρίνα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος τι. Ο Χρήστος πολύ ενδιαφέρεται για σένα. Κάνει πάντα ό,τι σε ευχαριστεί. Δεν καταλαβαίνω. Είπε ότι αυτό που κάνατε, το έκανε για μένα και πολύ περισσότερο για σένα. Α, ναι. Πολύ δεν ενδιαφέρεται για σένα. Δεν απαντάς. Εσένα, σε ευχαριστεί. Για τον καθένα είναι χαρά όταν ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Έτσι όπως ο Χρήστος για σένα. Γιατί όχι. Άλλωστε, κάθε κορίτσι πρέπει να σκέφτεται το μέλλον του. Ναι, βέβαια. Πρέπει να σκέφτεται το μέλλον του. Αν κάποιο κορίτσι ενδιαφερόταν για σένα, δεν θα σου άρεσε. Δεν ενδιαφέρει τίποτα. Για κανέναν. Βέβαια. Ξέχασα. Εσύ έχεις τα όνειρά σου, τίποτα άλλο. Ναι, μόνο αυτά. Πάμε τώρα γιατί θα μας παρεξηγήσουν οι άλλοι. Πάμε. Thank you.
ήταν ανάγκη να του πεις αυτά τα πράγματα χθες το βράδυ. Δεν καταλαβαίνεις πως αν άντρας έχει τον εγωισμό του και δεν κάνει να το προκαλείς. Επίτηδες το έκανα. Περίμενα πως θα μου έλεγε, ναι Μαρίνα, με ενοχλεί το ενδιαφέρον του Χρήστου γιατί σ' αγαπώ. Και αν με αγαπούσε αληθινά θα το έλεγε. Όμως αυτός δεν νοιάζεται παρά μόνο για τα όνειρά του. Για τίποτα άλλο. Μου το είπε καθαρά. Έτσι νομίζεις, ε? Μήπως όπως και εκείνος περίμενε να ακούσει κάτι άλλο από σένα. Τι άλλο? Να, κάτι που να δείχνει πόσο πολύ τον αγαπάς. Άλλωστε ο Αλέξης είναι τόσο περήφανος που δεν θα μπορούσε να μιλήσει ποτέ πρώτος. Δεν ξέρω. Ίσως έχεις δίκιο. Καλημέρα, Μπαρμπαθοδωρή. Καλημέρα, Αλέξη, παιδί μου. Πώς έτσι πρωί-πρωί? Τι είναι αυτό, Αλέξη? Πού βρέθηκε αυτό, Αλέξη? Ονειρεύομαι. Δεν μπορεί. Όνειρο είναι. Δεν είναι όνειρο. Είναι ο φίλος σου, αγαπημένος. Μαζί περάσατε και χαρές και λύπες. Εσύ δεν είπες ότι είναι ένα κομμάτι από τη ζωή σου? Δεν είναι λοιπόν όλοι. Μα, πώς έγινε αυτό, Αλέξη? Είναι ένα δώρο από τα παιδιά. Σε σένα και σε μένα. Από τα παιδιά. Ας είναι καλά λοιπόν. Βλέπεις. Δεν μπορώ πια. Τα δάχτυλά μου δεν με υπακούνε. Έλα, παίξε εσύ κάτι. Να τα ακούσω να κελαϊδάει, να ανοίξει η καρδιά μου. Παίξε. Καρτερέψαν το βράδυ και ένας με χτύπησε. Είχε στα μάτια του σκοτάδι και δεν μου μίλησε και δεν μου μίλησε. Δυο φίλοι, φίλοι καρδιάκοι κι ήταν το βράδυ Κυριακή, κοίτα το βράδυ Κυριακή, κι φίλοι, φίλοι καρδιακοί. Καρτερέψαν, καρτερέψαν το βράδυ, στη γη μ' αφήσανε. Η νύχτα και το χροφέγγαρι
δεν μαρτυρήσανε, δεν μαρτυρήσανε. Δυο φίλοι, φίλοι καρδιάκοι, ήταν το βράδυ Κυριακή, ήταν το βράδυ Κυριακή, και φίλοι, φίλοι καρδιάκοι. Συγχαρητήρια. Τραγουδάτε πολύ ωραία. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που ήρθα απρόσκλητος. Θα είστε βέβαια ο Παρπαθοδωρής. Ναι, εγώ είμαι. Ήρθα στην Κύπρο για δουλειά και πέρασα να σας ζω. Ποιος είσαι, παλικάρι μου? Τον Ανδρέα το Βιολάρι, το θυμάστε? Ανδρέα το Βιολάρι. Και βέβαια τον θυμάμαι, αφού μαζί ξεκινήσαμε. Δεν ήταν μόνο φίλος μου, ήταν αδερφός μου. Είμαι ο γιος του. Ο γιος του Ανδρέα? Ο Μιχάλης είσαι, μωρέ. Με θυμάσαι? Σε θυμάμαι, λέει. Από τόσο δά, μωρό. Να σε φιλήσω, λεβέντη μου. Ο πατέρας σου τι κάνει? Έχει γεράσει πια. Αχ, όλοι γεράσαμε. Τέλος πάντων, εσύ πώς από εδώ? Διευθύνω ένα μουσικό συγκρότημα και ήρθαμε στην Κύπρο για συναυλίες. Α, μπράβο, παιδί μου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, Παρπαθοδωρή. Εσείς βέβαια είστε τραγουδιστής, έτσι δεν είναι? Α, όχι. Έτσι μόνος μου προσπαθώ. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Πάντως είστε πολύ καλός. Ευχαριστώ. Τι λέτε, θα θέλατε να έρθετε μαζί μου στην περιοδία? Δοκιμαστικά βέβαια. Και αν πάμε καλά, θα σας πάρω μαζί μου στην Αθήνα. Τι λέτε? Εγώ στην Αθήνα? Τα έχω χαμένα. Σκεφτείτε και ελάτε αύριο να μιλήσουμε. Μένω στο ξενοδοχείο Αστήρ. Ευχαριστώ. Θα έρθω οπωσδήποτε. Μιχάλη, παιδί μου, σε ευχαριστώ κι εγώ. Σας χαιρετώ λοιπόν. Πού πας? Δεν θα καθίσεις να πιούμε κανένα καφεδάκι? Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν προφαίνω. Μια άλλη φορά, μια άλλη φορά. Καλά, όπως θέλεις. Λοιπόν, θα σας ξαναδώ, Παρπαθοδωρή. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, όπως είπαμε, αύριο στο ξενοδοχείο. Θα ακούσουμε μερικά τραγούδια σας και θα τα ξαναπούμε. Γεια ωραία, σας. Ευχαριστώ πολύ. Στο καλό, παιδί μου. Στο καλό να πας. Στο καλό. Αλέξη μου, τελείωσαν πια τα ψέματα. Ο δρόμος ανοίγεται διάπλατος. Δεν ξέρω ακόμα. Το ξέρω εγώ. Πάντα το έλεγα, ότι μια μέρα θα επιτύχεις στη ζωή σου. Έλα, τρέχα τώρα. Να τρέχα. Πού να πάω? Στη Μαρίνα. Είναι η πρώτη που πρέπει να το μάθει. Και πες της ότι από εδώ και μπρος θα σου προσφέρω κάτι περισσότερο από όνειρα. Τι σκέπτεσαι? Δεν θα πω ακόμα τίποτα. Σε κανέναν. Μόνο όταν είμαι σίγουρος ότι θα φύγω για την Αθήνα, τότε θα το πω. Σαν να έχεις δίκιο. Το αγαπάω πολύ. Και θέλω να αρχίσεις με τούτο. Θα σου φέρει γούρι. Πάρτο. Πάρτο με την ευχή μου. Θα είναι χαρά για μένα να πετύχεις τη ζωή σου με το δικό μου μπουζούκι. Πάρτο. Και όταν μια μέρα γίνεις μεγάλος και τρανός, μου το ξαναφέρνεις να το έχω συντροφιά. Πάρτο, παιδί. Τι έχεις? Α, τίποτα, μια χαρά είμαι. Αφού το ξέρεις πως δεν μπορείς να κρυφτείς. Δεν βαριέσαι, αφού θα μαλώσουμε πάλι. Α, κατάλαβα. Ω, είδες, ακόμα δεν άρχισε και η περισσότερη. Είπαμε ότι για τον Χρήστο δεν θα ξαναμιλήσουμε πια. Μα εμείς είπαμε, αλλά λέει και αυτός. Τι λέει αυτός? Λέει. Έλεγε λοιπόν. Να, ήρθε πάλι στο μαγαζί μου και μου μίλησε για σένα. Τι σου είπε? Και μου είπε ότι σ' αγαπάει, λέει, και θέλει να γίνεις γυναίκα του, λέει. Θέλει να γίνω γυναίκα του? Έτσι σου είπε? Έτσι. Αλλά εσύ τι απάντησες? Γιατί να απαντήσω, του είπα ότι θα σου το πω. Μαρίνα, άκουσε. Σκέψου το. Σκέψου βαρά το μέλλον σου. Σκέψου τα ξενύχτια στη ρεσεψιόν. Ρεσεψιόν. Ναι, έτσι. Καλά, αυτά τα είπαμε πολλές φορές. Ναι, αλλά τώρα δεν είσαι τις άλλες φορές. Τώρα περιμένει απάντηση και μάλιστα επίσημη. Μα δεν μπορώ να απαντήσω. Θα πρέπει να το σκεφτώ. Σου δίνω προθεσμία 2 ημέρες. Καλά, θα δούμε. Όχι, θα δούμε, γιατί εγώ βιάζομαι. Βιάζεσαι? Ναι. Thank you.
Όπως είπαμε λοιπόν, αύριο αρχίζουμε την περιοδία. Εντάξει. Μ' άρεσαν πολύ τα τραγούδια σας. Σπουδάσατε σε οδείο. Μπα όχι, ό,τι έμαθα τα μάθα από ένα γύρο που ζουξεί τον Παρπαθοδωρή. Κι όμως τα τραγούδια σας θα μπορούσα να τα διορθώσει ο Μιχάλης και να γίνουν μεγάλα σουξέ. Ναι, βέβαια. Κάτι μου λέει ότι η συνάντησή μας ήταν τυχερή και για τους δυο μας. Ας το ελπίσουμε. Και τώρα πήγαινε να ετοιμαστείς. Αύριο θα φύγουμε πολύ πρωί. Εγώ είμαι έτοιμος. Τότε θα σε παρακαλέσω να συνοδεύσεις τη μισθή μου στα μαγαζιά. Θέλω να αγοράσω μερικά πράγματα και δεν ξέρω την πόλη. Ευχαρίστω. Να με συγχωρείς, Αλέξη, αλλά έχω τόσες δουλειές που δεν μπορώ να τις συνοδεύσω ο ίδιος. Εντάξει, Μιχαήλ. Ελάτε, πάμε. Αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Μην ανησυχείς. Είναι το συμφέρον μου. Είναι κάτι πολύ λογικό. Είναι ανόητο να έχει κανείς αισθήματα. Όλα αυτά είναι σωστά. Μα πρώτα έλεγες άλλα. Πρώτα ναι. Τώρα όμως σκέφτομαι αλλιώτικα. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει. Πάντως δεν θα μετανιώσεις. Ο Χρήστος μπορεί να μην ξέρει να γράφει ποίηματα, αλλά θα σε κάνει ευτυχισμένη, Μαρίνα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Τουλάχιστον ο Χρήστος δεν με περιθώνει. Για στάσου. Τι μου κρύβεις? Τίποτα. Είπες ότι ο Χρήστος θα με κάνει ευτυχισμένη. Πες του λοιπόν ότι δέχομαι την πρότασή του. Αλλά οι αραβώνες να γίνουν γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, ε! Ό,τι θέλεις, αδελφούλα μου. Θα γίνουν όπως τα θέλεις εσύ. Να πιστεύεις τον εαυτό σου και να είσαι σίγουρος πως όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ, Παρπαθοδωρή. Μόνο αν δεις κανένα από τα παιδιά δεν θέλω να πεις τίποτα. Ξέρω, ξέρω. Θέλεις πρώτα να υπογράψεις το συμβόλαιο και να το προσφέρεις με την καρδιά σου στη Μαρίνα, αυτό δεν είναι? Αυτό είναι. Εύχομαι ο Θεός να στα φέρει βολικά, παιδί. Μακάρι, Παρπαθοδωρή. Έλα, Αλέξη, φεύγουμε. Αργήσαμε. Γεια χαρά, Παρπαθοδωρή. Στο καλό, παιδί μου. Με την ευχή μου. Μια λεβέσανη, Παναγιά του τσίκου μου. Μια λεβέσανη, Βασιλιά ψυχρή.
δυο παλατιά, δε διάλια μέχρι τα να με νιώθανε γυναπιά, μανικά να μ' αγαπά. Απόστολε, Ανδρέα μου. Μια λένε Σάνι, μια λένε Σάνι, μια λένε Σάνι, Άγγελο Καμωτή. Εν και θέλω γιο παλατιά, με ριάλια μετρητά, να με μου καμνε γυναπιά, μα νύχτα να μ' αγαπά. Ευχαριστώ. Και τώρα, φίλοι μου, θα σας παρουσιάσω με μεγάλη μου χαρά ένα καινούριο ταλέντο. Έναν θαυμάσιο Κύπριο τραγουδιστή που ανακάλυψα τυχαία. Υποδεχτείτε τον Αλέξη Αναστασίου.
σε δω. Δε στο στενό να αρέσει σου λοχάδι. Μοναζό σου μας εμπερνείς χαπάρι καμάρι. Το παράπονο σου. Πέ μου το κόρη, πέ μου το να γίνει το δικό σου. Δεν βρήκανε εισιτήρια και θέλουν να τους τραγουδήσεις. Ωραία, θα τραγουδήσουμε. Πάμε. Άντε, πάμε. Θέλω να μ' περάσει η κεφάνη. Σάστησουν και μίλουν συνήθεια βάτες. Άμα γελά πάντε και σπάσουν οι ουρανοί. Κι όντας μιλά να κρυσάζουν συνιστράτες. Από αυτή τη στιγμή ανήκεις στο συγκρότημα. Στην Αθήνα θα πας ακόμη καλύτερα. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο μόνιμο. Καλή τύχη λοιπόν και καλή δουλειά σε όλους μας. Ευχαριστώ. Και κανόνισε τις δουλειές σου γιατί δεν σου μένει πολύς χρόνος. Δεν έχω τίποτα να κάνω. Μόνο ένα πρόσωπο θέλω να δω. Τον Μπάρπα Θοδωρή. Και τον Μπάρπα Θοδωρή. Εντάξει. Και γεια σου. Γεια. Πάντα το έλεγα εγώ να μην χάνεις το θάρρος. Είδες που βγήκαν αληθινά τα λόγια μου. Δεν μου λες πότε φεύγετε για την Αθήνα. Αύριο. Άιτε. Με το καλό, παιδί μου. Με το καλό. Απόψε, Μπαρμπαθοδωρή, θα μιλήσω στη Μαρίνα. Τόσο καιρό δίσταζα να της μιλήσω, αλλά τώρα μπορώ. Και μετά θα πάμε όλοι μαζί στο ταβερνάκι να γλεντήσουμε. Θα έρθεις και εσύ μαζί. Αχ, παιδί μου, στο ταβερνάκι, εγώ είμαι γέρος. Μα θα το κάνεις για χατήρι μου, όμως. Εγώ δεν έχω πατέρα. Και θέλω να έρθεις εσύ. Απόψε θα κάνουμε και αραβώνες. Αραβώνες! Πω, πω, ψυχή μου! Πρέπει να ετοιμάσω τα καλά μου! Μα τι συμβαίνει? Ξέρω εγώ, φαίνεται δεν είναι κανείς μέσα. Μήπως είναι στο ταβερνάκι? Ξέρω εγώ, μπορεί. Τι λες, πάμε μέχρι εκεί? Πάμε. Μάλι, πάμε. Τι έγινες, έφαγα τον κόσμο να σε βρω. Είχα κάτι δουλειές. Δεν μου λες, τι γίνεται μέσα, ακούω φασαρία. Δεν τα άμαθες. Αραβωνιάζει τη Μαρίνα. Τι έγινε? Αραβωνιάζει τη Μαρίνα. Δεν το περίμενες, ούτε κι εγώ. Αλλά βλέπεις έγινε έτσι ξαφνικά το πράγμα. Και δεν μου λες. Με ποιον αραβωνιάστε? Αν το βρεις. Με τον Χρήστο, ρε, το φίλο μας. Χρήστο. Κι αυτό δεν το περίμενες, ε. Αλλά ξέρεις, σιγάνο παπαδίτσα μου, τη σκάρωσε. Άντε πάμε μέσα τώρα να το κάψουμε. Άσε καλύτερα, Μανώλη, να μην έρθουμε. Θα
Θα σας χαλάσουμε το κέφι. Μη το πεις, θα έρθείτε και θα το κάψουμε. Και θέλω να μου υποσχεθείς απόψε να πεις τα ωραιότερα τραγούδια. Πάμε. Ναι, Μανώλη. Τα ωραιότερα τραγούδια. Έλα, Παρπαθοδόρη, πάμε. Ορίστε, περάστε. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Ορίστε. Εδώ. Ιδού ο άσωτος ιός. Επιτέλους βρέθηκε και μάλιστα στην κατάλληλη στιγμή. Η ώρα η καλή. Σας εύχομαι κάθε ευτυχία. Σε ευχαριστώ, Αλέξη. Και στα δικά σου. Ευχαριστώ. Η Μαρίνα είναι λιγάκι συγκινημένη. Ναι, πρέπει. Είμαι και χαρούμενη. Πολύ χαρούμενη. Τώρα κατάλαβα τον κόσμο και τον εαυτό μου. Τι σύμπτωση. Κι εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Λοιπόν, είμαστε όλοι μια χαρά. Βάλτε να πιούμε. Αφήστε τα λόγια. Ωραία. Γεια μας, παιδιά. Τι υποσχέθηκες για απόψε, είναι η σειρά σου. Ναι, είναι η σειρά μου. Απόψε είναι βραδιά για γλέντι, όσο ποτέ άλλοτε. Μπράβο. Παιδί, το όργανο. Θα το πείτε, θέτε μαζί. Μαρινάκι, θα το πείτε και απόψε μαζί. Για κοίτα πως αργεί ο ήλιος να ανεβεί. Κι είναι χειμώνια, κι είναι παγόνια και κρυώνουνε δολιά μας καρδιά, από το βοριά δεν γλιτώνουνε. Βρε καημέ, σταμάτα το τραγούδι σου. Ρε χαρά, για δώσ' μας το λουλούδι σου. Πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Για κοίτα η πληγή, μεγάλη σαν τη γη. Κι είναι ερημιά, κι είναι σκοτεινιά και φοβόμαστε πολλιά μας καρδιά, απ' τη συμφορά δεν σωζόμαστε. Ρε καημέ, σταμάτα το τραγούδι σου. Ρε χαρά, δώσ' μας το λουλούδι σου. Πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Πού πας, τώρα αρχίζει το γλέντι. Δεν είναι τίποτα, είμαι λίγο ζαλισμένος. Τι έχεις, γιατί είσαι ταραγμένη, τι συμβαίνει με τον Αλέξη? Τίποτα, βάλει να πιούμε. Μια φορά στη ζωή γίνεται αυτό το γλέντι. Τώρα πρέπει να κρατηθείς, να μην λυγίσεις, είσαι άντρας. Μαρίνα με τον Χρήστο.
Ξέρεις γιατί τον διάλεξε? Γιατί έχει λεφτά και μέλλον. Γιατί είναι η άνετη ζωή. Η ήσυχη. Φαίνεται της ένταξε πολλά. Γι' αυτό δέχτηκε να τον παντρευτεί. Τι είπες, Αλέξη? Τι σημασία έχει τι είπα? Εσύ αυτό που ήθελες το έκανες. Πήγαινε τώρα να γλεντήσεις. Μην αφήνεις μόνη την αρεμονιαστικιά σου. Απόψε δεν φέρθηκες καλά. Κοίταζες όλη την ώρα αδιάνθρωπα τη Μαρίνα. Δεν ξέρω τι της είπες. Και τώρα κλαίει. Τι κάθεσαι λοιπόν. Πήγαινε να την παρηγορήσεις. Πάψε. Δεν έκανα φασαρία μέσα γιατί σεβάστηκα τον κόσμο. Όμως μην τραβάς το σκηνή, θα μου το πληρώσεις ακριβά. Έλα, πάμε να φύγουμε, Αλέξη. Ησύχασε, Μπαρμπαθοδωρή. Αυτός εδώ απόψε μου γκρέμισε τα όνειρα μιας ολόκληρης ζωής. Μην τον φοβάσαι. Θα μου ζητήσεις συγγνώμη για τις βρυσές σου. Ακούς, μπουζουξί. Πήγαινε, Αριστοκράτη. Σε περιμένουνε. Είσαι δηλός. Μακριά από τη Μαρίνα, γιατί... 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 Αλέξη, θέλω να μου απαντήσεις. Πρέπει να ξέρω. Είσαι καλή κοπέλα, Νίτα. Αλλά δεν μπορώ να έρθω μαζί στην Αμερική. Είσαι ωραία, είσαι πλούσια και πρέπει να θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που σε γνώρισα. Όμως είμαι δεμένος τόσο πολύ με αυτόν τον τόπο που δεν μπορώ να φύγω. Δηλαδή? Προσπάθησε να με ξεχάσεις. Πρέπει. Απίστευτο κι όμως αληθινό.
Μαρίνα, έλα να διαβάσεις. Άσε με, είμαι κουρασμένη. Άκου τώρα. Ο Κύπριος τραγουδιστής Αλέξης Αναστασίου είναι αποκάλυψης. Κάθε του τραγούδι και θρίαμβος. Το έλεγα εγώ. Τα τραγούδια του Αλέξη μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά. Πάλσε, μη λες τίποτα άλλο. Μα τι είπα. Είπα τίποτα κακό. Δεν με ενδιαφέρουν. Ούτε τα τραγούδια, ούτε τα αισθήματα. Ούτε οι θρίαμβοι κανενός. Μα ο Αλέξης είναι σαν αδελφός μας. Τίποτα δεν είναι. Δεν με νοιάζει ό,τι κι αν είναι. Γιατί κάνεις έτσι. Τι είναι αυτό που σε πειράζει με τον Αλέξη. Τίποτα δεν με πειράζει. Δεν έχεις καταλάβει πόσο έχω αλλάξει. Μήπως στεναχωριέσαι που θα φύγει ο Χρήστος στο Λονδίνο. Ναι, αυτό ακριβώς με στενοχωρεί. Μα αυτό το ξέραμε. Θα πάει ο Χρήστος στο Λονδίνο, θα δει τη θεία του, θα συνεννοηθούν και θα σε φωνάξουν για τον γάμο. Έτσι δεν είπαμε. Ναι, έτσι είπαμε. Ένας γάμος στο Λονδίνο, μια πλούσια θεία, ένας πλούσιος άντρας. Βέβαια. Μόνο το χρήμα υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Ακούς ψέματα! Μαρίνα! Γεια σου λοιπόν και καλώς όρισες. Όλο αυτόν τον καιρό διάβαζα τις επιτυχίες σου στις εφημερίδες. Άκουγα τα τραγούδια σου από το ραδιόφωνο και από τους δίσκους που μου στείλες. Χαιρόταν η καρδιά μου και καμάρωνα. Το ξέρα πως θα χαιρώσουμε. Και σε κάθε επιτυχία μου σε σκεπτόμουν. Στην υγειά σου λοιπόν και ακόμα καλύτερα. Ακόμα πιο ψηλά. Ευχαριστώ. Δεν το λες όμως με την καρδιά σου. Δεν βλέπω να γελάνε τα χείλη σου. Τώρα πια, τίποτα δεν αγγίζει την καρδιά μου, Παρπαθοδωρή. Τραγουδάω, προοδεύω, μαζεύω λεφτά. Αλλά η καρδιά μου είναι παγωμένη και δεν πρόκειται να ζεσταθεί ποτέ. Τον αγαπάς ακόμα, Μαρίνα. Από όλους μπορείς να κρυφτείς, αλλά από μένα όχι. Ποτέ δεν έπαψε να την αγαπώ. Και είμαι σίγουρη πως και εκείνος με αγαπούσε. Το δείξε καθαρά το βράδυ του Ναραβών. Εγώ τα κατάστρεψα όλα. Έλα, έλα, ησύχασε τώρα. Προσπάθησε να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Άλλωστε, ο Χρήστος αγαπάει. Ο Χρήστος. Έχω 4 μήνες να πάρω γράμμα του. Α, αυτό δεν μου το πες. Καλά, δεν σε ανησυχεί αυτό. Τίποτα πια δεν με ανησυχεί. Α, γιατί να λέει για όλα αυτά ο Αλέξης. Ο Αλέξης νομίζει πως τον περιφρόνησα τότε γιατί ήταν φτωχός. Τώρα με περιφρόνει και αυτός με τη σειρά του. Απόψε θα τραγουδήσει στην πόλη μας. Ήταν ένα παλιό του όνειρο. Θα ήθελα να τον έβλεπα. Άγνωστη μέσα στον κόσμο, κρυβόμουν σε μια σκιά και θα κλαίγα από τη χαρά μου. Πώς αργεί, για κοίτα πώς αργεί ο ήλιος να ανεβεί. Κι είναι χειμώνια, κι είναι παγόνια και κρυώνουμε δόλια μας καρδιά από το βοριά δεν γλιτώνουμε. Βρε καημέ, σταμάτα το τραγούδι σου, βρε χαρά, δώσ' μας το λουλούδι σου. Πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χιλάκι μας. Πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χιλάκι μας. We'll be right back.
κοίτα η πληγή, για κοίτα η πληγή, για κοίτα η πληγή, μεγάλη σαν τη γη. Κι είναι ερημιά, κι είναι σκοτεινιά και φοβόμαστε όλια μας καρδιά, απ' τη συμφορά δε σωζόμαστε. Σταμάτα το τραγούδι σου, βρε χαρά, για δώσ' μας το λουλούδι σου. Πότε θα στέρεψει το φαρμάκι μας, λίγο να γέλασει το χιλάκι μας. Πότε θα στέρεψει το φαρμάκι μας, λίγο να γέλασει το χιλάκι μας. Σε είδα. Σε είδα εκεί. Ενώ νόμιζα ότι μπορούσες να κρυφτείς από μένα. Ήταν περιττό να κρύβεσαι. Δεν θέλω να με κατασκοπεύεις. Κι εγώ σε παρακαλούσα τόση ώρα και εσύ δεν δεχόσουν. Κι στρατσό, σε είδα μπροστά μου. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Άλλαξα γνώμη, αλλά επειδή δεν μπορούσα να σε βρω, ήρθα μονάχη. Ή γιατί με κοιτάς έτσι? Νομίζεις ότι σου λέω ψέματα? Μα τι νομίζεις επιτέλους, ότι ήθελα να τον δω? Γιατί να τον δω? Μήπως... αυτό έλειπε. Μήπως νομίζεις πως τον αγαπώ? Αυτό είναι. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ τα είπες όλα. Τι είπα δηλαδή? Τον αγαπάς. Εγώ το καταλάβαινα από καιρό. Αλλά απόψε βεβαιώθηκα. Όχι, όχι. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έτσι είναι, έτσι. Κι αν είναι, είναι πολύ άργα πια. Εκείνος με περιφρονεί και εγώ είμαι αραβωνιασμένη. Δεν είσαι πια. Τι? Τι είπες? Είπα, δεν είσαι πια αραβωνιασμένη. Δεν καταλαβαίνω. Πήρα γράμμα από τον Χρήστο. Γράμμα. Ναι, του έγραψα και του ρωτούσα γιατί δεν σου έγραφε τόσο καιρό. Λοιπόν. Η πλούσια του θεία δεν σε θέλει. Και για να μην την κακοκαρδίσει, επειδή τη σέβεται τόσο πολύ, με μεγάλη του θλίψη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, υπογραφεί Χρήστος. Λυπάμαι, Μαρίνα. Εγώ φταίω για όλα. Αλλά για την ευτυχία σου φρόντιζα. Εγώ και όταν σε κοροϊδεύω ακόμα, την ευτυχία σου σκεπτόμουν. Αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν πειράζει. Το χρέος σου έκανες. Εγώ μπορούσα να πω. Δεν μπορούσα. Αχ, αν ήξερα ότι τον αγαπούσες. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Θα τρέξω τώρα αμέσως και θα του τα πω όλα. Όχι, όχι. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Ακούς, ποτέ. Γιατί? Αν το κάνεις αυτό, εγώ θα φύγω. Τρελάθηκες. Πού θα πας? Θα φύγω και δεν πρόκειται να με ξαναδείς. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Θα μου τα πεις όμως όλα από την αρχή, καθαρά και εξάστερα. Καλά. Αλλά ό,τι σου πω θα μείνει μεταξύ μας. Το ξέρα πως όλα έχουν τελειώσει από καιρό. Και δεν περίμενα τίποτα όταν ερχόμουν. Όμως κάτι πολύ δυνατό με έφερε πίσω. Τώρα θα ξαναφύγω. Αλλά η καρδιά μου θα είναι πιο άδεια από πριν. Πρέπει να φανείς δυνατός. Να ξεχάσεις και να τραβήξεις το δρόμο σου. Ναι, αλλά αυτός ο δρόμος πια δεν έχει κανένα νόημα. Να ξεχάσεις. Και όταν με το καλό ξανάρθεις. Δεν πρόκειται να ξανάρθω. Τι είπες? Ναι, Παρπαθοδωρή. Δεν πρόκειται να ξανάρθω. Θα σου γράφω. Θα σου στέλνω τα τραγούδια μου. Όμως δεν πρόκειται να ξανάρθω. Όσο και αν αγαπά το νησί μας, όσο και αν αγαπά τους ανθρώπους του, υποφέρω αφάνταστα. Θέλω να με καταλάβεις. Καταλαβαίνω. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λέτε, έχετε παντελόνια? Όχι. Πόσο, αφού δεν θωρώ. Το θωρείς? Τι με θωρείς ακίνητη που τρέχει ο λογισμός? Τι λέω, μωρέ? Τώρα πιστεύεις τον εαυτό σου και δεν πιστεύεις εμένα? Μου λαλείς. Θέλεις να πουλήσεις? Λαλείς? Τι λαλείς? Πουλή είμαι εγώ να λαλήσω? Δεν πουλάμε, το μαγαζί είναι κλειστό. Κλειστό? Μάλιστα κλειστό λόγω των κακών μας των καιρών. Ευτυχώς που το είπες και μόνος. Ευτυχώς που το κατάλαβες και μόνη σου. Πάω αλλού. Φεύγω. Φύγε. Μα σε μέκιασε, κυρά μου. Φεύγω. Πάω αλλού. Φύγε. Ρε καλό στον Παρπαθοδωρή. Πώς από εδώ, τι συμβαίνει? Πούσες! Αυτό συμβαίνει! Με ποιον τάξη, Παρπαθοδωρή? Με σένα και με την αδερφή σου. Μα δεν καταλαβαίνω. Για εξηγήσου. Καταλαβαίνεις, αλλά δεν σε συμφέρει. Άνθρωποι χωρίς ψυχή, χωρίς καρδιά κι οι δυο σας, χωρίς αισθήματα. Προτιμήσατε τα πλούτη και τα λονδίνα και καταστρέψατε τη ζωή ενός παλικαριού. Τον φαρμακώσατε για πάντα. Αυτό κάνατε! Τον Αλέξη τον έχω σαν παιδί μου. Και ξέρω από χρόνια τον καημό του. Αγαπούσε την αδερφή σου και την αγαπάει ακόμα σαν τρελός. Δεν ξανά έγινε τέτοια αγάπη.
Εσείς προτιμήσατε τον άλλον, γιατί ο Αλέξης τότε ήταν φτωχός. Τι είπες, Μπαρμπαθοδωρή? Αγαπούσε ο Αλέξης τη Μαρίνα και την αγαπάει ακόμα. Αυτό είπες? Ναι, αυτό. Και κάτω τα χέρια σου, πιγκουίνο. Μην ξαναφτύσεις. Ώστε την αγαπούσε, ε? Ναι. Και δεν μου το έλεγε, ε? Ναι. Φτού μου! Τι παρακάνει ο τρελός. Τι θες, μωρέ? Τι θέλετε? Θέλω τον Αλέξη. Τον Αλέξη. Άσε με και εσύ. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, κύριε, σταθείτε. Δεν μου λες που πας. Φεύγω. Φεύγεις, ε? Ναι. Πού σου? Τι συμβαίνει, Μανώλη? Ντροπή σου. Αγαπούσες, λέει, τη Μαρίνα από χρόνια, λέει, και την αγαπάς ακόμα, λέει. Άκουσε, Μανώλη, να σου πω. Λέγε αυτό που σε ρωτάω. Μανώλη, να σου εξηγήσω. Βράστα τα πίτησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω και γρήγορα, γιατί είμαι βιαστικός. Αγαπούσες, λέει, τη Μαρίνα, στα αλήθεια, λέει, και την αγαπάς ακόμα, λέει. Ε, ναι, λοιπόν, την αγαπούσε και την αγαπώ ακόμη. Την αγαπάς ακόμη? Ναι. Να τότε ξανά πού σου. Μανολάκι. Δεν είμαι ο Μανολάκης. Δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι φίλος σου. Διότι αν ήμουν κάτι θα μου μιλούσες από την πρώτη στιγμή. Ούτε εσύ με λογάριασες, ούτε η αδελφή μου. Σ' αγαπάει και πεθαίνει για σένα. Και δεν άνοιξε το στόμα της να πει ούτε λέξη. Κατάλαβες? Μ' αγαπάει, είπες. Μα τότε... τότε γιατί? Γιατί αραβωνιάστηκε με τον Χρήστο. Άκου. Σε είδε στον δρόμο με μια κοπέλα και νόμιζε πως ήταν η φιλενάδα σου. Το Μανολάκης ο Φουκαράς, τίποτα να μην ξέρει. Μπράβο σας. Μπράβο και στους δυο σας. Τα βλέπεις, Μπαρμπαθοδωρή, που βιάστηκες να με φτύσεις. Να ποιους έπρεπε να φτύσεις. Αυτόν και την αδελφή μου. Τώρα πια είναι αργά. Η Μαρίνα είναι αραβωνιασμένη και εγώ σε λίγο φεύγω. Τι είπες, αραβωνιασμένη? Ας γελάσω. Γιατί? Άκου, η θιά του Χρήστου, λέει, δεν τον αφήνει να την πάρει, λέει, γιατί θα τον αποκληρώσει, λέει. Γι' αυτό τη χώρισε, λέω. Ορίστε, φιλότιμο. Η Μαρίνα μου όρκησε να μην σου πω τίποτα. Γιατί αν το μάθει, θα τη χάσουμε και δεν θα την ξαναδούμε ποτέ πια. Ε, τώρα είναι που της χρειάζεται ένα γερό ξύλο. Είναι ικανή να το κάνει, Μπαρμπαθοδωρή. Την ξέρω καλά εγώ. Μίλα λοιπόν. Τι στέκεσαι έτσι? Το κορίτσι αγαπάει, εσύ την αγαπάς. Τι καθόμαστε λοιπόν και κλαίμε τη μοίρα μας? Άντε τρέχα να τη βρεις. Τώρα αμέσως. Όχι. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι πολύ περήφανη και θα σκοθεί να φύγει αμέσως. Μα κάτι πρέπει να γίνει, διάολε, να ησυχάσω κι εγώ επιτέλους. Εδώ χρειάζεται πονηριά. Χρειάζεται ένα κόλπο. Δεν μου λες. Η Μαρίνα έχει καμία φιλενάδα που να την εμπιστεύεται πάρα πολύ? Έχει την Άννα. Α, την Άννα. Αυτό είναι λοιπόν. Τρέξε να την βρεις και πέστες να είναι σε λίγο στο μαγαζί σου. Πρόσεχε, δεν μάθει τίποτα η Μαρίνα. Τρέχω. Όχι από εκεί. Όχι από εκεί. Από την πόρτα. Από την πόρτα. Έλα λοιπόν τώρα να σου εξηγήσω το κόλπο. Δεν αδείς την ίδια να κρύ, άλλο λουλουδό να βγαίνει. Μαρίνα, πρέπει να σου μιλήσω. Λέει. Δεν ξέρω πώς θα σου φανεί, αλλά θα πρέπει να σου το πω οπωσδήποτε. Τι συμβαίνει? Θέλω να φανείς δυνατή, Μαρίνα. Τι τρέχει? Να, ο Αλέξης. Εξιστή. Παντρεύεται σήμερα. Παντρεύεται. Σήμερα. Αυτό θα γινόταν οπωσδήποτε. Άλλωστε με υποσχέθηκες πως θα φανείς δυνατή. Και ποια παίρνει? Θα τη δούμε στην εκκλησία. Εγώ το έμαθα τώρα προλίγου. Μήπως δεν έπρεπε να σου το πω? Όχι, καλά έκανες. Άλλωστε τι σημασία θα είχε να μου το κρύψεις? Γι' αυτό ετοιμάσου.
είπες? Ετοιμάσου, λέω, να πάμε στο γάμο. Στο γάμο του Αλέξη, εγώ? Βεβαίως, γιατί? Το που ζητάς είναι πάρα πολύ. Πήγαινε μόνος. Άκουσε, Μαρίνα, πρέπει να πάμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Καλά, Μανώλη. Θα έρθω. Πότε είναι ο γάμος? Τώρα, σε λίγο. Άνω στεργήσαμε κιόλας. Ναι, θα πρέπει να αλλάξω όμως εγώ. Βεβαίως, να αλλάξεις. Αλλά τι φόρεμα θα βάλεις? Ό,τι να είναι. Όχι, ό,τι να είναι, όχι, ό,τι να είναι. Εγώ σε πήρα καινούργιο φορεματάκι. Καινούργιο? Άννα, για έλα μέσα, για έλα μέσα. Αμέσως! Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν πως εσύ είσαι η νύφη. Μπορούσε να πάρει άλλη ο Αλέξης. Εσύ. Μπορούσες να πάρεις άλλον. Δεν καταλαβαίνω. Άντε λοιπόν, πάμε να σου το πει ο ίδιος για να καταλάβεις. Μας περιμένεις στην εκκλησία. Στην εκκλησία? Ναι. Πώς αργεί, για κοίτα πώς αργεί, ο ήλιος να ανεβεί. Κι είναι χειμώνια, κι είναι παγόνια και κρυβώνουμε. Δολιά μας καρδιά, από το βοριά δεν γλιτώνουμε. Βρε καημέ, σταμάτα το τραγούδι σου, βρε χαρά. Μας το λουλούδι σου, πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Πότε θα στερέψει το φαρμάκι μας, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Για κοίτα η πληγή, για κοίτα η πληγή, μεγάλη σαν τη γη. Κι είναι ερημιά, κι είναι σκοτεινιά και φοβόμαστε. Πολιά μας καρδιά, απ' τη συμφορά δεν σωζόμαστε. Ρε καημέ, σταμάτα το τραγούδι σου, ρε χαρά. Πότε θα στερέψει το φαρμάκι?